Είμαστε live στο Facebook, για να πάμε και στο Instagram live. Έλεγχο σύνδεσης. Συνδεθήκαμε. Κάτσε να δούμε, δεν ξέρω αν συνδεθήκαμε. Ναι, στο Facebook ήρθαν οι πρώτοι, στο Instagram ήρθαν και αυτοί οι πρώτοι. Yes. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην κουζίνα του Kitchen Lab. Ωραίο μαλλί. Θα φτιάξουμε δύο συνταγές σήμερα. Δύο. Μην φύγει κανείς. Είχα ετοιμάσει να φτιάξω και τρίτη. Και άμα τα κάνω πάρα πολύ γρήγορα, μπορεί να κάνω και τρίτη. Το λέω περισσότερο στα κορίτσια στα social media. Θέλω να σας κάνω κάτι πολύ γρήγορο. Ξαναλέω ότι αυτές τις μέρες, επειδή δεν μπόρεσα να βγω το πρωί, κάνω συνταγούλες το βράδυ που ξέρω ότι θα είναι σαν snack. Πάρα πολύ καλές για εσάς. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε τι θα κάνουμε αύριο, αύριο το πρωί θα κάνουμε πασχαλινά κουλουράκια μαζί. Θα σας δείξω όλα τα μυστικά για να κάνετε μαζί μου τα πασχαλινά κουλουράκια. Θα γίνουν τέλεια. Θα φτιάξουμε και τσουρέκια το Σαββατοκύριακο. Οπότε γενικά μην αγχώνεστε. Το έχουμε όλο φιξάρει το πρόγραμμα. Αρκεί να ακολουθείτε τα live μας κάθε μέρα και ουσιαστικά θα γίνετε οι πιο premium μάγειρες που υπάρχουν σε αυτό το Πάσχα. Λοιπόν, θα φτιάξουμε τυροκροκέτες. Η μία συνταγή, πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, σε ακριβώς 3 λεπτά, οι τυροκροκέτες θα είναι έτοιμες, 3 λεπτά είπα και πολύ, είπα 3, και στη συνέχεια θα φτιάξουμε onion rings. Και τα onion rings πάρα πολύ γρήγορα, σε 3-4 λεπτά και θα είναι και αυτά έτοιμα. Και τα δύο ουσιαστικά είναι snack που μπορούμε να φάμε το βράδυ. Όντως είναι snack, δεν είναι φαγητό, αλλά όπως σας είπα αυτή τη βδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, το βράδυ που θα μαγειρεύω κάτι εύκολο, κάτι γρήγορο και κάτι για τα munches που σας πιάνουν τα βραδινά. Αυτά που σηκώνεις το βράδυ και θες να κάνεις κάτι γρήγορο να φας και δεν θες να μπεις στη διαδικασία να μαγειρεύεις 3-4 ώρες. Αυτό ακριβώς θα κάνω. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε, να σας πω γεια σας. Πάρα πολλά σχόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με βλέπετε. Δεν κουρεύτηκα, όχι. Απλά είχα γύρισμα και μου φτιάξανε λίγο το μαλλί πριν. Οπότε, δύο φανταστικές συνταγές, μπορείτε να τις κάνετε όλοι σας, πρέπει να τις δείτε, να σηκώσετε τους πάντες από την καρέκλα τους να πάνε να φτιάξουν αυτά τα δύο απλά πράγματα, γιατί το ένα φτιάχνετε με λίγο τυράκι, δύο υλικά φτιάχνετε, με δύο υλικά θα φτιάξουμε τυροκροκέτες, δύο, όχι πάνω από δύο, δύο ακριβώς. Και τα onion rings θα τα φτιάξουμε με το κρεμμυδάκι που έχετε ούτως ή αλλιώς στο σπίτι. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε onion rings, γιατί δεν είναι το τίποτα. Μπορείτε να κάνετε μπόλικα onion rings τώρα, να τα βάλετε στην κατάψυξη και απλά να ζεσταίνετε όποτε θέλετε. Θέλω οποιοδήποτε ξέρει άλλες γλώσσες και μπορεί να γράφει τα βήματα που κάνουμε σε άλλες γλώσσες, αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά, φιλανδικά, νταγκεστάνικα, ό,τι θέλει μπορεί να γράφει. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω βάλει και το φως μου σήμερα. Σήμερα έχω βάλει και ριζόχαρτο πάνω, εδώ στο φως μου. Κοιτάξτε. Εδώ. Για να διαχέεται ακόμα καλύτερα το φως. Οπότε, με τι να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με τις τυροκροκέτες ή τα onion rings, τι θέλετε? Θα ξεκινήσουμε με τις τυροκροκέτες. Λοιπόν, η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή και όπως σας είπα θα γίνει με δύο υλικά. Ένα, δύο. Τώρα θα μου πείτε, ρε φίλε μας, κορυδεύεις, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δεν γίνεται να φτιάξουμε τυροκροκέτες με δύο υλικά, αφού ξέρουμε ότι οι τυροκροκέτες έχουν διαδικασία, είναι δύσκολες και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, δεν είναι δύσκολες, είναι πανεύκολες, αρκεί να προσέξετε δύο πράγματα που θα σας πω. Πρώτον, το τυράκι μας θέλουμε να είναι ή γραβιέρα ή κασέρι. Καίγομαι από αυτό το φως, καθίστε λίγο, θα φτιάξω έτσι. Εδώ. Τώρα νομίζω πως είμαι καλύτερα. Τέλεια. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε ή γραβιέρα ή κασέρι. Και με τσένταρ βγαίνει, αλλά όχι με όλα τα τσένταρ. Με μίξ τυριών και με αυτό βγαίνει, αρκεί να είναι πάρα πολύ καλά τριμμένο το τυρί μας. Θα πάρετε τον τρίφτη τον καλό, αυτόν εδώ. What is the trift? Trift! Trift! Μισό λεπτάκι, μην φύγετε. Εδώ είμαι. Λοιπόν, δεν βρίσκω τον τρίφτη. Δεν πειράζει, θέλω να τρίψετε στον πολύ καλό τον τρίφτη, όχι χοντρά κομμάτια, γιατί άμα κόψουμε χοντρά κομμάτια, μόνο για αυτό το λόγο μπορεί να μην βγει η συνταγή μας. Οπότε, έτσι όπως είναι το τυρί μας, κοιτάξτε εδώ, πόσο απλή συνταγή που είναι, θα την κάνω εδώ πέρα για να μην λέτε ότι κάνω κάτι δύσκολο. Στο τυρί θα φέρω ένα μπολάκι, εδώ και εδώ.
σπάω το αυγό μου. Εδώ. Και θα ρίξω μόνο το ασπράδι. Όχι τον κρόκο, το ασπράδι. Εδώ. Πόσα υλικά έχω βάλει ως τώρα, ε? Πόσα υλικά έχω βάλει, για πείτε μου. Για να μην λέτε ότι άλλα λέω και άλλα κάνω. Έχω βάλει 2 υλικά. Γραβιέρα και ένα σπράδι. Η συνταγή που σας δίνω στο site είναι για τη διπλάσια δόση. Εγώ επειδή είμαι μόνος μου θα κάνω τη μισή δόση. 100 γραμμάρια τυρί, ένα σπράδι. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι μυρωδικά θέλουμε. Μπορούμε να βάλουμε πάπρικα, μπορούμε να βάλουμε. Γενικά μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε μέσα από μυρωδικά. Αλλά επειδή θέλω να σας κάνω τη συνταγή με 2 υλικά, δεν θα βάλω τίποτα παραπάνω μέσα. Θα έβαζα λίγο πιπέρι, αλήθεια είναι. Αλλά δεν θα βάλω. Οπότε φοράω γαντάκια. Για το καλό της υπόθεσης, γιατί πια φοράμε όλοι γαντάκια. Και έτσι όπως είναι, ανακατεύω τα 2 μου υλικά. Πείτε μου ποιος δεν μπορεί να κάνει αυτή τη συνταγή. Ασπράδι και τυρί. 1, 2. Στην αρχή θα φαίνεται ότι κάτι λάθος έχει γίνει, ότι δεν ανακατεύονται, ότι ίσως να κάνουμε κάτι λάθος, ότι η συνταγή δεν θα βγει, ότι ο Άκης σήμερα τρελάθηκε και πουλάει τσάμπα, ότι δεν ξέρει τι του γίνεται, ότι η ζωή δεν είναι καλή για αυτόνα. Η ζωή είναι μια χαρά. Θέλω να ανακατέψετε καλά. Βάλαμε μόλις ένα σπράδι, οπότε θέλω να το ανακατέψετε καλά να πάει παντού. Εδώ. Και έτσι όπως είναι, θα πάρω και το μυστικό είναι εδώ, για να βγουν τέλεια στρόγγυλα και πολύ ωραίες οι κροκέτες μου, τέλειες και στρόγγυλες. Θα πάρετε στο χέρι, θα πατήσετε, να σφίξετε καλά το μείγμα σας, εδώ, έγινε σαν πλαστελίνη τώρα ουσιαστικά, ξέρω να το προσέξετε, αλλά έγινε σαν πλαστελίνη, και θέλω να πατήσετε και να τα κάνετε 100% στρόγγυλα. Εδώ, κοιτάξτε, ένα. Ξέρετε και λίγο να αποσυνδέσω το τηλέφωνο. Εντάξει, σταμάτησε. Οπότε, μία κροκέτα είναι έτοιμη. Εδώ. Εδώ, συνεχίζω. Θα πάρει λίγη ώρα. Εδώ, θα πατήσω καλά. Άμα δεν πατήσω καλά και δεν την κάνω πολύ στρογγυλή, πάλι θα βγει η κροκέτα μου. Απλά δεν θα γίνει τόσο ομοιόμορφη και τόσο τέλεια. Θα βγάλετε 5-6 κροκέτες με τη μισή μερίδα. Θα βγάλετε 10, 12, 14, 15, ανάλογα πόσο μεγάλες τις κάνετε με την κανονική μερίδα, τα 200 γραμμάρια τυρί. Και επειδή σίγουρα δυσκολευόστε και πάντα να ρωτιέστε πώς μπορείτε να κάνετε τυροκροκέτες, γιατί κανονικά οι τυροκροκέτες θέλουν πανάρισμα όπως ακριβώς πανάρουμε το κοτοπουλάκι μας. Δηλαδή πανέα αγγλές, αλεύρι, αυγό, φρυγανιά, όλαλα, πολλά σκεύη, πολλή δυσκολία. Νομίζω ότι λίγο τυράκι τριμμένο ή λίγο τυρί που σας έχει περισσέψει, τυριά που λιώνουν, γενικά έχετε στο ψυγείο, δεν έχετε? Ε? Έχετε. Ήρθε η ώρα να τα αξιοποιήσετε σήμερα, γιατί θα κάνουμε μία συνταγή μόλις με αυτά τα υλικά. Έχω 1, 2, 3, 4, 5 κροκέτες. Βγάζω τα γαντιά, δεν χρειάζεται άλλο. Έπλασα. Ξαναλέω ότι. Έπλασα, είπα, όχι κάτι άλλο. Έπλασα, ξαναλέω ότι σε περίπτωση που θέλετε να προσθέσετε οτιδήποτε μυρωδικό θέλετε μέσα, μπορείτε. Απλά δεν πρέπει να είναι χοντρό. Σε περίπτωση που πάρω και βάλω ολόκληρα κουναδάκια αντιολίβανο μέσα, εδώ τέτοια, καταλαβαίνετε ότι όταν πλάθω τις τυροκροκέτες μου, αυτές θα σπάσουν. Οπότε δεν θα γίνουν ποτέ. Και τώρα, όλοι αναρωτιέστε και λέτε, άμα γίνεται αυτό το πράγμα, τυροκροκέτα. Περιμένετε. Γυρνάμε εδώ. Και βασικά, περιμένετε γενικότερα, γιατί θα κάνουμε και τη δεύτερη συνταγή, που η δεύτερη συνταγή έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, όντως θα καταλάβετε ότι με ένα κρεμμύδι μπορείτε να πάρετε άπειρη ποσότητα από onion rings, και εκεί πέρα που τα χρυσοπληρώνετε μια ζωή, θα καταλάβετε ότι τελικά δεν είναι τίποτα να φτιάξετε τα δικά σας onion rings. Α, εδώ πέρα φωτίζομαι ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, οι τυροκροκέτες μου είναι εδώ. Το λαδάκι μου καίει. Καίει, για να δούμε. Συγγνώμη, ξαναέρχομαι. Μια χαρά. Δοκιμάζουμε πάντα με λίγα μυρωδικά να δούμε άμα τελικά καίει το λάδι μας ή όχι. Και βλέπουμε, άμα αρχίζει στιγμή να το ψήνει, σημαίνει πως είναι μια χαρά. Και κοιτάξτε εδώ, μία τυροκροκέτα πάει μέσα. 2 τυροκροκέτες πάνε μέσα. 3 τυροκροκέτες πάνε μέσα. 4 τυροκροκέτες πάνε μέσα. 5 τυροκροκέτες πάνε μέσα. Αυτό που θέλω είναι να μην τις ανακατεύετε και να μην τις ζαλίζετε. Οι τυροκροκέτες θα γίνουν τέλειες. Εδώ και εδώ. Δεν χρειάζεται να ανακατεύετε όλη την ώρα για να μην κολλήσουν.
Και ουσιαστικά, επειδή δεν έχουμε τίποτα μέσα, είναι λίγο ασπράδι και απλά λίγο να ζεσταθεί, θέλουμε και να δέσουν οι κουκέτες. Κοιτάξτε εδώ. Δεν είναι φανταστικό. Δεν είναι φανταστικό. Πείτε μου, δεν τις λιγουρεύεστε. Κοιτάξτε εδώ. Με δύο υλικά. 200 γραμμάρια τυρί, δύο ασπράδια και ουσιαστικά είναι έτοιμες. Αυτές καθώς ψήνονται φουσκώνουν και γίνονται τέλειες, θα κάνουν μέσα κενό, θα κάνουν τρύπα και ουσιαστικά κάτι ωραίο άρχισε να γίνεται για το βραδινό μου, γιατί θα πάρω ένα ξυλοκοπής εδώ, θα πάρω εδώ το ξυλοκοπής, θα πάρω ένα ωραίο μπολάκι από πάνω, εδώ και κοιτάξτε εδώ. Ωπα, κάτσε, να ανέφθαμε με την πετσέτα. Αυτοί είμαστε. Έχετε δει πιο στρόγγυλες, ωραίες τυροκροκέτες στη ζωή σας? Για πείτε μου. Συνεχίζω να την τρώω. Βάζω αυτές τις τέσσερις εδώ. Γίνονται πάρα πολύ τραγανές και πάρα πολύ ωραίες. Οπότε το πρώτο μου σνακ, οι τυροκροκέτες είναι έτοιμες. Χαμηλώνω λίγο το μάτι για να πάμε να ετοιμάσουμε τα onion rings. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε η πιο σοβαρή επιχείρηση που υπάρχει και δεν πεζόμαστε. Κοιτάξτε εδώ. Όλα. Ποιος άνθρωπος δεν έχει μαγειρέψει στη ζωή του, θα κάνει αυτή τη συνταγή και δεν θα το βγει, πείτε μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να μην έχεις κάνει τίποτα στη ζωή σου από μαγειρική, να μην έχεις τηγανίσει ένα αυγό, νομίζω πραγματικά αυτό μπορείς να το φτιάξεις. Τώρα, πάμε στη δεύτερη συνταγή που είναι εξίσου καταπληκτική, πανεύκολη και πεντανόστιμη. Έχω βάλει και ένα φως πίσω. Οπότε, κάτσε γύρω στην κάμερα, εδώ, να συνάδουν οι κάμερες, η μία με την άλλη, και πάμε να φτιάξουμε τα onion rings. Για τα onion rings τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Χρειαζόμαστε δύο κρεμμύδια. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνετε, πάντα μα πάντα όταν καθαρίζετε κρεμμύδια για onion rings, γιατί κάποια κρεμμύδια κάνουν για onion rings, κάποια δεν κάνουν. Θέλω να καθαρίζετε και να βλέπετε από τη μία πλευρά και από την άλλη. Εδώ. Γιατί? Θα σας εξηγήσω αμέσως, γιατί πρέπει να βρω ένα προβληματικό για να σας εξηγήσω. Λοιπόν, αυτό είναι το προβληματικό κρεμμύδι, προβληματικό για onion rings, κανονικό κρεμμύδι, είναι μια χαρά. Απλά αυτό το κρεμμύδι είναι λίγο ανώμαλο. Κοιτάξτε εδώ, χωρίζεται στα τρία. Έχει ένα στρόγγυλο, δύο στρόγγυλα, τρία στρόγγυλα. Οπότε τι θα γίνει, καθώς το κόβω και θέλω να κάνω ροδέλες, δεν θα πάρω ποτέ ωραίες ροδέλες, μόνο τα 2-3 φιλαράκια εξωτερικά μπορεί να κάνουν onion rings. Οπότε το υπόλοιπο θα πάει στράφι. Πρέπει να το ψιλοκόψω. Οπότε, καθαρίστε το κρεμμύδι. Σε περίπτωση που σας κάνει, κρατήστε το. Σε περίπτωση που δεν σας κάνει, αυτό που έκανα και εγώ, τυλίξτε με μεμβράν και χρησιμοποιήστε το για μια άλλη συνταγή, όχι για onion rings. Οπότε, έχω εδώ πέρα δύο ωραία κρεμμύδια. Και εντάξει, θεωρώ ότι το ξέρετε όλοι, αλλά σε περίπτωση που δεν το ξέρει κάποιος, που δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην το ξέρει, τα onion rings γίνονται πάρα πολύ απλά. Πρώτα απ' όλα παίρνουμε και ισιώνουμε το κρεμμύδι. Εδώ. Θέλουμε να είναι ίσιο. Λοιπόν, αυτό δεν μας κάνει, το κρατάμε στην άκρη, γιατί αύριο τι θα κάνουμε με αυτό. Θα κάνουμε φαγητό, θα το ψιλοκόψουμε. Και έτσι όπως είναι, παίρνουμε το μαχαίρι και κόβουμε ωραίες φέτες. Μία. Ίσιες. Δύο. Τρεις. Καλά, είναι ένα λόγο στο κρεμμύδι. Μπορεί να βγάλει και 3, μπορεί να βγάλει και 4, μπορεί να βγάλει και 5, μπορεί να βγάλει και 7. Άντε να βγάλω άλλη μία εδώ. Ή βασικά θα αφήσω αυτά έτσι μεγάλα. Εδώ. Ωραία onion rings. Αχά. Κάτσε να κόψω λίγο εδώ. Εδώ. Πολύ εύκολη συνταγή. Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, είναι φανταστική. Και επειδή ξέρω ότι ένα κρεμμυδάκι σίγουρα έχει το όλο στο σπίτι, αυτό έτσι όπως το κάνω εγώ δεν θα το κάνετε ποτέ. Είναι επικίνδυνο. Κάτσε να μην κουπώ και γίνω ξεφτύλα κι εγώ. Ναι. Γενικά δεν το κάνουμε. Προσέχουμε πάρα πολύ για να έχουμε, γιατί τα δαχτυλάκια μας είναι ωραία. Λοιπόν, και εδώ φύγαμε. Τέλεια, μια χαρά. Αυτά τα τρίματα που μένουν, όλα όσα θα μένουν, θα τα κρατήσετε στην άκρη, θα τα ψιλοκόψετε και θα τα βάλετε σε άλλες συνταγές. Τώρα, τι θέλω να κάνω. Έτσι όπως έκοψα μία φέτα το κρεμμύδι, το βλέπετε. Παίρνω τα κεντρικά, που στο κέντρο έχει αυτά τα μικρά-μικρά. Τα αφαιρώ, πατάω τα δάχτυλα όλα. Και αυτό εντάξει, μου κάνει. Αυτά εδώ δεν μου κάνουν, αυτά τα υπόλοιπα. Τα κρατάω να τα ψιλοκόψω να τα χρησιμοποιήσω μια συνταγή. Τώρα, τα υπόλοιπα εδώ, θα βάζω εδώ,
Ένα-ένα τα βγάζω μέσα από το κρεμμύδι. Πιέζω από το κέντρο προς τα έξω. Εδώ, 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 εδώ. Ξέρω είναι αστείο, το καταλαβαίνω, αλλά υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην ξέρει ότι τα onion βγαίνουν έτσι. Δεν νομίζω να υπάρχει, αλλά εντάξει, υποχρέωσή μου είναι να το δείξω. Το ίδιο θα κάνω και με το υπόλοιπο κρεμμύδι. Εδώ, εδώ. Καλά, μην σας ζορίζω, δεν θα κάνω και τα δύο, θα κάνω μόνο το ένα. Γιατί όντως με ένα κρεμμύδι βγάζει μία αξιοσέβαστη ποσότητα, δηλαδή μπορεί να φάνε δύο άτομα, εφόσον το κρεμμύδι ήταν μεγάλο. Εφόσον το κρεμμυδάκι είναι μικρό, δεν βγάζει τόσο. Οπότε, ρίχνω και τα υπόλοιπα εδώ. Θα ρίξω και αυτά εδώ. Και ουσιαστικά κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία onion rings έχουμε πάρει. Δεν λέει γιατί μου έπεσε λίγο κάτω. Εδώ. Πόσο ωραία onion rings έχουμε πάρει μόλις με ένα κρεμμύδι. Αυτό δεν μου κάνει και αυτό δεν μου κάνει. Μόνο τα καλά μας κάνουν. Κρατήστε τα πολύ καλά και αυτά που δεν είναι καλά τα αφήνετε στην άκρη γιατί θα τα ψιλοκόψετε αύριο για να κάνετε φαγητό. Okay. Λοιπόν, τα κάναμε τα onion rings. Τέλεια. Σε περίπτωση που είναι κάποιο σπασμένο, ανοιχτό, το αφαιρούμε. Δεν χρειάζεται. Είναι κρεμμυδάκι, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε άπειρες συνταγές. Δεν το πετάμε στα σκουπίδια. Ουσιαστικά το κρατάμε στην άκρη για να το ψιλοκόψουμε για μία άλλη μέρα. Τώρα, θα μου πείτε ότι υπάρχουν γυναίκες που βλέπουν αυτό το βίντεο και δεν τους αρέσει καθόλου το κρεμμύδι. Το δέχομαι. Πάσο. Οπότε τι κάνουμε. Θέλουμε να σπάσουμε τη γεύση του κρεμμυδιού. Σε περίπτωση που είστε άντρας και δεν σας νοιάζει καθόλου και θέλετε να βουτήξετε μαγιονέζα και να πιείτε την μπύρα, μην κάνετε τίποτα από αυτά που δείχνω τώρα. Σε περίπτωση όμως που θέλετε να σεβείτε και τις γυναίκες σας, τις κοπέλες σας τέλος πάντων. Ο τρόπος για να σπάσουμε την κρεμμυδίλα από το κρεμμύδι είναι το ξύδι. Λίγο ξυδάκι εδώ, λίγο αλάτι, ανακατέψτε, εδώ. Και άμα βάλετε και ζάχαρη, ουσιαστικά θα τα κάνετε πίκλα, εγώ έτσι θα κάνω στο μπέργκερ και με ζάχαρη. Αλλά τώρα εδώ πέρα το μόνο πράγμα που έχω να κάνω, μου έφυγε ένα κρεμμύδι. Είναι να κατέψω λίγο ξύδι, αλατάκι, πιπέρι και οτιδήποτε άλλο θέλω να βάλω. Το ξύδι τώρα αρχίζει να λειτουργεί πάνω στο κρεμμύδι και βγάζει την αψάδα του και ουσιαστικά καταλαγιάζει πάρα πολύ τη γεύση του. Δεν έχει τόσο έντονη γεύση κρεμμυδίλας. Οπότε, αφήνω το κρεμμύδι στην άκρη και μόλις το κρεμμύδι μου είναι έτοιμο, πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το κουρκούτι. Το κουρκούτι είναι πάρα μα πάρα πολύ απλό. Χρειάζομαι 1, 2, 3, 4 και η ζάχαρη μου εδώ. Ξέχασα τίποτα. Αλεύρι, ζάχαρη, αλάτι, μπέικιν, μπύρα. Τα έχετε όλοι στο σπίτι? Τα έχετε. Λοιπόν, έχω το αλεύρι μέσα εδώ, 150 γραμμάρια. Μία πρέζα ζάχαρη. Όσο ζάχαρη περισσότερο βάλουμε, τόσο περισσότερο χρώμα θα πάρουν τα onion rings. Όσο λιγότερο βάλουμε, τόσο πιο ξανθά θα βγουν τα onion rings. Αν δεν θέλετε να φαίνονται σκούρα, έτσι μαύρα, σεξουλιάρικα, καραμελιζέ, θα βάλετε λίγο παραπάνω ζάχαρη. Αν δεν θέλετε να φαίνονται πιο ασπρουλιάρικα, τύπου Asian style, θα βάλετε σχεδόν καθόλου ζάχαρη. Οπότε η ζάχαρη μπαίνει καθαρά για το χρώμα που θα πάρει το κουρκούτι. Αυτό να το θυμάστε. Θα βάλω λίγο αλάτι γιατί μου αρέσει. Εδώ. Θα βάλω μία κουταλιά κοφτή της σούπας baking powder. Σε περίπτωση που δεν έχετε baking powder, εδώ, τόσο περίπου. Βλέπετε. Ούτε πολύ πολύ γεμάτη, ούτε πολύ πολύ άδεια. Εδώ. Σε περίπτωση που δεν έχετε baking powder και έχετε αλεύρι, αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, φαρίνα δηλαδή, μπορείτε να βάλετε φαρίνα απλά, ίσως και να μην σας φουσκώσουν τόσο καλά, αλλά θα βγει η συνταγή, θα βγει μια χαρά, εντάξει. Βέβαια να μου πείτε με τη φαρίνα είναι πολύ πιο ελέγξιμο για να μην κάνετε λάθος στο baking powder, οπότε για αυτούς που δεν το έχουν καθόλου με το baking powder, βάλτε καλύτερα φαρίνα, εντάξει, και μην βάλετε καθόλου baking powder. Όχι στην ίδια αναλογία, συν 20 γραμμάρια, γιατί το baking που βάλαμε μέσα, συν 10 γραμμάρια, γιατί το baking που βάλαμε μέσα ήταν 10 γραμμαριάκια περίπου, οπότε ενώ το αλεύρι μας ήταν 150, μαζί με το baking πήγε 160, άρα εσείς θα βάλετε 160 φαρίνα, θα βγει 100% νομίζω, όχι είμαι σίγουρος. Λοιπόν, οπότε ανακατεύω όλα τα στερεά μου, τι έχω βάλει μέσα, ζάχαρη, ελάχιστα, μία πρέζα αλάτι, το baking, το αλεύρι μας. Και ήρθε ώρα να ρίξουμε την μπύρα μας. Λοιπόν, όπως είναι εδώ, ρίχνουμε κατευθείαν την μπύρα μέσα στο μπολ. Μπορείτε να βάλετε ξανθιά, κόκκινη, μαύρη μπύρα που έχετε ανοίξει και σας έχει μείνει στο ψυγείο και δεν πίνετε άλλο πια επειδή έχει ξεθυμάνει. Μια χαρά, χρησιμοποιείτε για αυτή τη συνταγή και θα πετύχει τέλεια και ουσιαστικά θα γίνει καταπληκτικό. Και απλά το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ανακατέψουμε το κουρκούτι μας. Θα σας πω ότι για ένα διάστημα, από τις πρώτες μου δουλειές, πριν φύγω στην Αγγλία, ήμουνα σεφ σε ένα Ιρλανδέζικο κάτω στην Αθήνα. Ακόμα υπάρχει, το James Joyce.
μια Ιρλανδέζικη pub. Ήμουνα ο σεφ εκεί πέρα. Οπότε εκεί πέρα για πρώτη φορά έμαθα την βρετανική κουζίνα που κάναμε fish and chips, steak pies, όλα αυτά τα πράγματα, δεν τα ήξερα. Και εκεί πέρα συστήθηκα πρώτη φορά, οπότε κάθε μέρα έκανα κουρκούτι, έκανα 2-3 φορές την ημέρα γιατί είχαμε το κλασικό fish and chips. Οπότε να ξέρετε ότι το κουρκούτι που έβγαζα πάντα το καλύτερο ήταν όταν έπαιρνα, επειδή είχαμε έξω μπειραρία draft και είχε πολλές μπύρες, ό,τι έμεινε από τις μπύρες, από αυτό που έμεινε από κάτω, το έπαιρνα και το έκανα κουρκούτι. Οπότε είχε μίξει από όλες τις μπύρες, κόκκινη, μαύρη, Kilkenny's, Guinness, τα πάντα όλα και γινόταν ένα κουρκούτι συγκλονιστικό. Κοιτάξτε εδώ, το κουρκουτάκι μου είναι έτοιμο, εδώ. Πόση ώρα να σας πάω να κάνετε ένα κουρκούτι, δηλαδή και άσχετος να είσαι, πραγματικά δεν έχεις να κάνεις τίποτα, απλά έχεις να ανακατέψεις λίγο εδώ. Λοιπόν, και τώρα, πάμε πίσω στο κρεμμύδι. Αφήσαμε να μαριναρίστηκε λίγο στο ξύδι και το αλάτι. Μπορείτε να βάλετε και λίγο ζάχαρη, σας είπα ξανά. Βοηθάει. Στη γεύση, εφόσον δεν σου αρέσει το κρεμμύδι. Άμα σου αρέσει το κρεμμύδι, μην βάλεις τίποτα. Λοιπόν, και θα ρίξω λίγο αλεύρι. Ρίχνω αλεύρι γιατί. Ποιος θα μου πει. Αυτοί που ξέρουν απάντησαν ήδη. Ας και μιλάω πραγματικά σε κόσμο, είναι. Μόνος μου κάνω performance, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν. Άμα θέλω να βάλω κάτι σε κουρκούτι και δεν το αλευρώσω πρώτα, το κουρκούτι δεν κολλάει πάνω σε αυτό που θέλω να βάλω. Οπότε, με το που ρίξω λίγο αλεύρι εδώ στα κρεμμύδια, βλέπετε, και βάλω μέσα στο κουρκούτι, το κουρκούτι θα κολλήσει καλύτερα πάνω στο κρεμμύδι. Οπότε ήρθε η ώρα να ψήσουμε. Πάμε στην φωτιά μας. Να μην νομίζετε ότι κλέβω δρόμο. Εδώ και εδώ. Ένα, δύο. Αυτό να μείνει εδώ. Είναι υπέροχες κροκέτες μας. Κοιτάξτε τι ώρες που είναι. Περιμένετε γιατί θα στήσω κι άλλα εδώ πέρα. Γίνει χαμός. Λοιπόν, έρχομαι εδώ. Έχουμε 15.500 στο Facebook και κοντά 6.870 στο Instagram. Οπότε υπάρχει κόσμος που μας βλέπει. Η αλήθεια είναι πως καλά κάνετε που μας βλέπετε γιατί είμαστε πολύ σοβαρή επιχείρηση. Λοιπόν, τώρα πώς θα τα βάλω για να φαίνεται. Πρέπει να τα κρατάω έτσι. Τέλεια. Με κίνδυνο να λερώσω την μπλούζα μου, αλλά δεν με νοιάζει, είμαι ρυψοκίνδυνος. Το επίθετο μου είναι Akis Dangerous. Γιατί είμαι πάρα πολύ επικίνδυνος. Ρυψοκίνδυνος. Αυτό που θα κάνω είναι, παίρνω κρεμμύδι, βουτάω στο κουρκούτι, εν τω μεταξύ φωτιά μου τώρα πρέπει να είναι πάρα πολύ δυνατή και κακώς το κάνω αυτό, γιατί θα κάνω τα κρεμμύδια μου, δεν πειράζει. Για το καλό της επιχείρησής μας, ρίχνω κρεμμυδάκια μέσα. Ένα, δύο. Κοιτάξτε το πως φουσκώνουνε. Τρία. Να βάλω άλλο ένα. Γιατί δεν τα ελέγχω, κρατάω στα χέρια μου τα πάντα, δεν μπορώ να τα ανακατέψω. Οπότε περιμένετε λίγο. Πλένω λίγο χέρι. Εδώ είμαι, δεν φεύγω. Ωλαλα. Τι καλά. Λοιπόν, γυρνάω το ένα μου κρεμμύδι. Γυρνάω το άλλο μου κρεμμύδι. Αναγία μου, σώθηκα. Οπότε είναι εδώ και οι κροκέτες μου. Ελπίζω να φαίνεται ότι κάνω εδώ πέρα το πλατό μου. Φαίνεται? Όχι. Τώρα όμως, τώρα κάτι γίνεται, φαίνεται. Και το πρώτο κρεμμύδι πάει έξω. Ένα. Μα κοιτάξτε εδώ. Δηλαδή, η όλη φάση, το πώς μπορείς να κάνεις ιδιαίτερα πράγματα πραγματικά. Καλό θέλετε να βάλετε λίγο χαρτάκι από κάτω. Εγώ δεν το κάνω γιατί κλέβω δρόμο. Θέλω να σας δείξω πόσο εύκολο είναι. Εσείς θα βάλετε λίγο χαρτάκι. Κοιτάξτε εδώ. Δηλαδή, πώς μπορείς να κάνεις onion ring σε χρόνο μηδέν. Να το. Αυτό είναι. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι τίποτα. Okay. Τα αφήνω λίγο στην άκρη γιατί καίει. Και συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Εδώ. Κουρκούτι κρεμμύδι. Πάει μέσα. Τι καλά. Και οι δύο συνταγές έχουν ανεβεί. Μάλλον δεν έχουν ανεβεί. Στο Facebook έχει ανεβεί. Είναι στο post εκεί πέρα που βλέπετε το live. Είναι ανεβασμένες οι δύο συνταγές. Στο Instagram θα ανέβει με το που τελειώσει το live. Κανονικά σε post. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι κοιτάξτε εδώ με ένα κρεμμύδι πόση ποσότητα θα βγάλουμε. Με ένα κρεμμύδι μπορείτε να πάρετε περίπου έναν κουβά, πραγματικά σας λέω, onion rings. Οπότε, τι να σας πω, δεν ξέρω, ειλικρινά. Είναι αμαρτία να μην κάνετε τέτοιες συνταγές στο σπίτι σας. Χτυπάτε τηλέφωνο μου. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Πώς σας φαίνεται, εύκολο ή δύσκολο? Ναι. Είναι πανεύκολο. Λοιπόν, γυρνάμε τα κρεμμύδια μας από την άλλη. Εδώ και εδώ. Τι καλά. Αυτοί είμαστε. Και όση ώρα τηγανίζουμε τα κρεμμυδάκια, τώρα βλέπετε. Τώρα είναι πιο διαχειρίσιμα γιατί έπεσε η θερμοκρασία από το τηγάνι.
Οπότε σίγουρα όλα αυτά μπορούν να γίνουν πιο διαχειρίσιμα και πιο ωραία. Τώρα, άρχισα να γράφουν akisishop.com. Ακόμα δεν κλήρωσα τίποτα, ρε παιδιά, περιμένετε λίγο. Άκη, σ' αγαπώ. Μαριμπού, μα ποιος είναι. Ο Μπρόις, ναι, ποιος είναι. Βρεάκι, αν φάμε βραδιάτικα κρεμμύδια, πώς θα κοιμηθούμε, δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, αυτό, τώρα αυτή η απάντηση που πήρα, είναι άξια απαντισμού. Η απάντηση που πήρα είναι άξια απαντισμού. Αγάπη μου, δεν τρως κρεμμύδια. Το κρεμμύδι, έτσι όπως έχει μπει μέσα και έχει τηγανιστεί και έχουμε βάλει και το ξύδι, δεν έχει καν τη γεύση κρεμμυδιού. Το κρεμμύδι στη συγκεκριμένη συνταγή ουσιαστικά είναι άσχετο και άχρηστο. Για το μόνο πράγμα που παίρνουμε το κρεμμύδι είναι για το στρόγγυλο σχήμα που έχει. Οτιδήποτε άλλο λαχανικό θα μπορούσε να είναι τόσο στρόγγυλο και τόσο ωραία σαν το κρεμμύδι, θα το χρησιμοποιήσουμε και θα κάναμε κρεμμύδια, θα κάναμε rings με κάτι άλλο. Απλά έτυχε το κρεμμύδι να έχει αυτό το σχήμα, τι να κάνουμε. Δηλαδή, μακάρι να είχαν κάποια άλλα λαχανικά το ίδιο σχήμα, τι να κάνουμε. Το κρεμμύδι είναι ο πρωταγωνιστής σε αυτή την περίπτωση, οπότε νομίζω και εμείς πρέπει να φάμε με κρεμμύδι. Λοιπόν, θα έρθω εδώ. Δεν θα τα τηγανίσω όλα για να μην σας ζαλίσω. Θα τα τηγανίσω εγώ μετά, εδώ. Και θα πάμε να σερβίρουμε. Ουσιαστικά, θέλω να σας δείξω ότι έχω με ένα κρεμμύδι άλλη τόση ποσότητα κρεμμύδια και πάρα πολύ κουρκούτι για να κάνω για τουλάχιστον άλλο ένα κρεμμύδι. Η ποσότητα που θα βγάλετε είναι περίπου όσο είναι το bowl onion rings. Έτσι, με ένα κρεμμύδι, δύο κρεμμύδια θα βγάλετε τόσο ποσότητα. Οπότε είναι μια συνταγή που πραγματικά πρέπει να κάνετε, είναι μια συνταγή που πραγματικά πρέπει να δοκιμάσετε και είναι η πρώτη φορά που σχεδόν δεν έχω καθόλου λάτζα. Αυτά μένουν εδώ. Να βγάλω τα υπόλοιπα κρεμμύδια μου. Λίγο να τα γυρίσω να πάρουν ωραίο χρώμα. Εδώ και εδώ. Τι καλά. Εδώ είμαστε. Και θα σας δείξω τι μπορείτε να κάνετε. Τα κρεμμύδια, να ξέρετε ότι ταιριάζουν πάρα πολύ με ένα συγκεκριμένο υλικό που λέγεται σκόρδο. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι να ρίξω λίγο μαγιονέζα σε ένα μπολ, εδώ. Όχι, είχα ξεχάσει, εδώ πέρα έχω βάλει τη σίζα. Αυτή είναι έτοιμη σίζα. Είχαμε κάνει σίζα πριν από λίγο καιρό και την είχα διάσει στο μπουκάλι της μαγιονέζας για να έχω την σίζα. Οπότε δεν έχω μαγιονέζα. Α! Έχω μαγιονέζα. Μισό. Μην φύγετε, εδώ είμαι. Κοίταλα. Τέλεια. Έχω μαγιονέζα. Και αυτό που μου αρέσει να ρίχνω πάντα μα πάντα στη μαγιονέζα είναι λίγο πούντο, λίγο σκόνη μουστάρδας. Λίγο σκόνη σκόρδου. Σε περίπτωση που βάλετε λίγο σκόνη σκόρδου μέσα, η μαγιονέζα γίνεται καταπληκτική, γίνεται garlic mayo. Η συγκεκριμένη μαγιονέζα πάει καταπληκτικά με τα onion rings. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, πριν το έσωσες. Είπες ότι άμα φάμε κρεμμύδια βραδιάτικα δεν θα είναι κρεμμύδια και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά με την garlic mayo τι θα γίνει, εδώ πέρα εντάξει, θα πάει στο άλλο επίπεδο. Λατρεύω. Μπορώ να βουτήξω το κεφάλι μου μέσα και να γλύφω μετά τον εαυτό μου. Λοιπόν, οπότε έχω την garlic mayo εδώ. Βγάζω τα onion rings. Ξαναλέω, βγάζετε τη διπλάσια ποσότητα από αυτή που δείχνω εγώ. Εδώ. Τι τη διπλάσια, τη τετραπλάσια. Ο Χριστός και η Παναγία. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και τώρα πάμε να δούμε άμα τα λιγουρεύεστε. Λοιπόν, κρεμμυδάρες, onion rings, τυροκροκετάρες εδώ, κοιτάξτε εδώ, τυροκροκέτα, onion ring, garlic mayo και μπορείτε να βάλετε κέτσαπ, μουστάρδα, ό,τι σας αρέσει. Μπορείτε να πάρετε δίπλα το αναψυκτικό ή την πίδα σας και να γουστάρετε. Εδώ βουτάμε, πήρα το και εγώ το πιο καυτό πήρα. Βουτάμε. Την garlic mayo, ερχόμαστε στην κάμερα και ακούστε. Άντε γεια! Και να σας πω κάτι, δεν έχω και καθόλου τύψεις για τις θερμίδες. Είναι τόσο νόστιμο που πραγματικά δεν έχω τύψεις. Μισό λεπτάκι. Οπότε, θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Καλώς ήρθατε στην κουζίνα του Kitchen Lab, την άλλη κουζίνα. Να κάνετε τη συνταγή, να μου στείλετε φωτογραφίες. Οι συνταγές είναι αναλυτικά στο site και στο Facebook, στο post που κάναμε και στο Instagram. Θα ανεβεί κανονικά και η μία συνταγή και η άλλη συνταγή.
Και τώρα ήρθε η ώρα για το δώρο της ημέρας. Είχα σκοπό να σας κάνω και ένα γλυκό μετά, αλλά επειδή ήδη έχει κρατήσει το live πάρα πολύ ώρα, δεν ξέρω πόση ώρα είμαι, δεν φαίνεται. Δεν θέλω να σας, πώς το λένε, να είμαι βαρετός. Οπότε θα κάνω αυτό που με τη σοκολάτα, το καταπληκτικό που σκεφτόμουν να κάνω και θα το κάνω άλλη μέρα, που είναι 1,5 λεπτό δουλειά. Θα σας το κάνω άλλη μέρα. Οπότε να κληρώσω ένα δωράκι. Τι δωράκι να κληρώσω? Ένα βιβλίο! Ένα βιβλίο! Λοιπόν! Λοιπόν! Επειδή ήθελα να κάνω κάτι με σοκολάτα και δεν έκανα με σοκολάτα κάτι, θα κληρώσω ένα βιβλίο σοκολάτας στο Facebook και ένα βιβλίο σοκολάτας στο Instagram. Λοιπόν, akisishop.com, στο e-shop μας βρίσκονται όλα τα βιβλία μας, όλα τα περιοδικά μας τα πάντα. Οπότε akisishop.com στο Facebook κάτω σαν σχόλιο, ολόκληρο μία λέξη, και akisishop.com κάτω από το post που θα κάνουμε στο Instagram. Φιλάκια πολλά, αύριο το πρωί στις 10 φτιάχνουμε κουλουράκια μαζί. Να είστε 10 η ώρα εδώ πέρα, θα φτιάξουμε τα πιο ωραία κουλουράκια που υπάρχουν. Δεν υπάρχουν κάποια καλύτερα από αυτά. Και σας αφήνω πολλές εκπλήξεις, φιλάκια πολλά. Συγγνώμη που δεν απάντησα σε σχόλια, αλλά όντως είχα να κάνω συνταγές. Καλό βράδυ, καλά να περάσετε. Παναγιά μαζί σας και ο Θεούλης μαζί. Και ο Χριστούλης.